Yes, it was a victory of the group, of good mentality. For me, the most important aspect was that every player wanted to not to come here and to just to qualify, to win the game. Ήταν μια νίκη συνόλου σήμερα, μια νίκη νοοτροπίας. Για μένα το πιο σημαντικό ήταν ότι ο κάθε παίκτης που ήρθε σήμερα δεν ήρθε απλά για να συμμετάσχει, αλλά ήρθε για να κερδίσει το παιχνίδι. Everyone pushed himself, everyone worked a lot, okay, were also mistakes, were also the other players from Atromitos. But this is, as I said, a victory that showed a very good spirit and a good mentality of our players, of our team. Ο κάθε παίκτης δούλεψε, προσπάθησε πάρα πολύ, έγιναν λάθη, αλλά φυσικά υπήρχαν και παίκτες του Ατρομήτου. Από εκεί και πέρα ήταν μια νίκη η οποία ήρθε με πολύ καλή νοοτροπία από την ομάδα μας. The players that entered as well with a very very good spirit and helped a lot the team in that moment. Οι παίκτες που μπήκαν και αυτοί από τον πάγκο βοήθησαν πάρα πολύ την ομάδα με καλό πνεύμα. Αν είναι ικανοποιημένος από την απόδοση και την αγωνιστική εικόνα συμβολικά και τη φυσική κατάσταση του Αζεβέντο, κυρίως γιατί ο But both of them are quality player, quality players. Azevedo is here, has been here for a longer time. For Thibaut, just 1 week. I was in this on this situation with the result, and I gave him these minutes to enter, to adapt with the team, to smell a little bit the other teams, the way of playing in Greece, but you know very well that for me the most important is that every player that come here to understand very well our philosophy and we have a balance. Και οι δύο είναι πολύ ποιοτικοί παίκτες. Ο Αζεβέντο βρίσκεται περισσότερο χρόνο μαζί μας. Ο Μουλέν μπήκε γιατί θέλαμε να του δώσουμε τη δυνατότητα να μυριστεί εισαγωγικά την ατμόσφαιρα και το πώς παίζουν οι αντίπαλες ομάδες. Ξέρετε πολύ καλά όμως ότι οποιοδήποτε παίκτης έρχεται εδώ πέρα θέλω πρώτα να καταλάβει την φιλοσοφία την οποία έχουμε σαν ομάδα. It's good that as he improves and his conditions, his physical condition, he has a quality player, we can notice this, but it depends on our situations and on our games. About the balance that we have and not to break this balance. Είναι πολύ καλό ότι ο Αζεβέντο βελτιώνεται τόσο στη φυσική κατάσταση όσο και στην παρουσία του, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ένας ποιοτικός παίκτης, είναι προφανές αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέξουμε τη δική μας ισορροπία. Κάτι πρόσθετο σε αυτή την ερώτηση και συγγνώμη για τους φόρους. Προηγούμενους μήνες ακούγα ότι θα ήθελε πολύ να χρησιμοποιήσει το Βιερίνια μπροστά. Τώρα που η ομάδα του πραγματικά έχει μια ισορροπία με το Βιερίνια ακόμα και πίσω. Είναι προβληματισμός για εκείνον η απόφαση να τον πάει πιο μπροστά και να χρησιμοποιήσει πιο πίσω τον Αζεβέντο σταδιακά, εν ώψη και τον Δέρμπι, ας πούμε. Όχι, it's not any kind of problem. Δίλεμμα. Δίλεμμα, οκ, δίλεμμα. It's not any kind of dilemma. I have the source very clear about what we have to do and we have to fix and we have to prepare very well the next game. Δεν υπάρχει δίλημα ούτε προβληματισμός. Έχω ξεκάθαρο το τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προετοιμάσουμε το επόμενο παιχνίδι. We are happy that today all these players gave a lot, but we will be focused for the next game, starting from tomorrow morning, then having a good balance. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το πώς πήγε το σημερινό παιχνίδι, οπότε από αύριο ξεκινάμε την προετοιμασία του επόμενου παιχνιδιού, έχοντας πολύ καλή ισορροπία. Κύριε Στυγεμπάνο. Σήμερα σκόραναν και οι δύο κεντρικοί χαφ του ΠΑΟΚ. Είναι κάτι, νομίζω, επιθυμητό για τον τρόπο Yes, in my my opinion, my way, my philosophy, the central midfielders must create superiority from the back to appear in the zone of finalization, not just one, but to keep the balance. I am very happy for both of the players, not just for the game, for the goals that they scored, for the way of playing as well. And this gives us a lot of confidence. We don't need to be focused and to think that we have 11 main players. We have 18 main players. Κατά τη γνώμη μου και για τη φιλοσοφία μου και για τον τρόπο που θέλω να παίζω, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός
σε αυτό. Θέλω οι αμυντικοί μου χαφ να δημιουργούν υπεραριθμία στον χώρο του κέντρου, στην αντίπαλη περιοχή, συγγνώμη, όχι μόνο ο ένας, αλλά και οι δύο. Το σημαντικό δεν ήταν μόνο τα γκολ που σκόραν, αλλά η συνολική τους σημερινή παρουσία. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να θεωρούμε πως έχουμε 11 βασικούς παίκτες, έχουμε 18 βασικούς παίκτες. From one game to the other, we need to have fresh mental freshness. And it's important to know that the player that will go inside will give a lot for the team. Χρειαζόμαστε την πνευματική φρεσκάδα από τους παίκτες και θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο κάθε παίκτης που θα μπει στο γήπεδο θα δώσει το καλύτερο για την ομάδα. The other that gave a lot will be out to refresh and to be ready for the next game. Και ο παίκτης που θα βρεθεί εκτός, βρίσκεται εκτός για να ανανεωθεί και να δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί στο επόμενο παιχνίδι. Συγχαρητήρια για τη νίκη, την πρόκληση και το σέρι που είναι εντυπωσιακό. Αν υπήρξε κάτι τέτοιο μόνο που προβλημάτισε, γιατί φάνηκε σε ορισμένα σημεία ότι κάποια ισορροπία της ομάδας, ειδικά στην άμυνα, και αν ναι, πού το αποδίδει και το ρωτάω, γιατί έρχονται παιχνίδια πολύ κρίσιμα στη συνέχεια, αν κάτι προβλημάτισε. But having won the first game to zero, scoring 1-0 here, is normal to appear a small relaxation. For me, it was important the reaction that we had after we received the goal, coming back and scoring other two goals and winning the game. Έχοντας κερδίσει το πρώτο παιχνίδι 2-0, βρισκόμενος σε 1-0 μπροστά στην έδρα το Τρομήτρου, είναι φυσιολογικό να επέλθει κάποια χαλάρωση στο παιχνίδι. Για μένα ήταν πολύ σημαντική η αντίδραση μετά τον goal του Τρομήτρου, το ότι καταφέρουμε να σκοράρουμε 2 goals και να κερδίσουμε και το παιχνίδι. This is a very good sign because we reacted on a correct way after we received the goal of 1-1. Πολύ καλό. Σήκωσε τον Γιώργο. Μπορεί να μην πρέπει. Πολύ καλό το σημάδι ότι αντιδράσαμε και καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Κύριε Σπιλιάτσικα. Καλησπέρα. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση και στις δύο διοργάνωσεις, και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο, θεωρεί ο coach ότι η ΑΕΚ είναι η βασικότερη αντίπαλος του ΠΑΟΚ στη μάχη της κατάκτησης των δύο τροπέων. Και κατά πόσο τον ανησυχεί εδώ λοιπόν αυτό το καλό momentum στο οποίο δείχνει να βρίσκεται η ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα. For me, the only one thing to be concerned and to be focused is the game that we'll have on Monday evening. Για μένα το πιο σημαντικό που το οποίο με ανησυχεί και θα πρέπει να με αφορά είναι το παιχνίδι το οποίο θα έχουμε την Δευτέρα. I don't think about others, I am thinking just about us. Δεν σκέφτομαι τους υπολείπους, σκέφτομαι μόνο εμάς. Παρακαλώ. Για την πρόκληση, ο ΠΑΟΚ έχει πλέον 3 αντιπάλους στο κύπελλο. Θα υπήρχε κάποιος από τους 3 που θα προτιμούσε να έχει αντίπαλο ένα βήμα πριν το τελικό? The games in the semi-final are very strange. The cup is a very strange competition. For this reason, you must be focused in every aspect, in every detail, in every opponent, and to treat them with the correct respect. To be ready to fight and to face these teams. Τα παιχνίδια των επιτελικών, όπως και ο θεσμός του κυπέλλου γενικότερα, είναι πολύ περίεργα παιχνίδια. Θα πρέπει να προσέξεις κάθε λεπτομέρεια, να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος, έτσι ώστε να μπορέσεις να πάρεις το μέγιστο. There will be games in the league until that moment, and it's very, very hard to say from now I want this opponent or the other opponent. No, we will see what will be in the draws, and we will see in the moment of the game. How will be, and I hope to be very focused in, as I said, in every game, not to think from now at the semi-final or from now at the game that will be in 2-3 games. We have to be focused just in this next game. Like this, we can give everything. Θα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Θα υπάρξουν ενδιάμεσα των ημιτελικών παιχνίδια πρωταθλήματος. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι η οποιαδήποτε ομάδα. Δεν θα πρέπει να κοιτάμε 2-3 παιχνίδια μετά, ή το τι θα γίνει στον θεσμό αυτό, έχοντας μπροστά παιχνίδια πρωταθλήματος. Οπότε κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι. I know that you want another answer, but I will not give. I'll give my answer. Ξέρω ότι θα θέλατε μια άλλη απάντηση, αλλά θα δώσω τη δική μου απάντηση.